Καλησπέρα σας από το Καλλιτεχνείο. Είμαι η Αθανασία και εδώ παρέα θα φτιάξουμε σήμερα αυτές τις παραμυθένιες κολοκύθες. Το πετσετούλα που θα χρησιμοποιήσω είναι αυτή, το φίλο μας. Ωραία. Το οποίο θα κόψω, να κάνουμε μια προεργασία έτσι, αυτό είναι εύκολο το κομμάτι. Θα την κόψω στη μέση. Και θα τη χωρίσω σε λίγα σελωριδούλες, έτσι ώστε να με διευκολύνει να κάνω το κόλλημα επάνω στην κολοκύθα μου. Να βάψω με ένα άσπρο. Εγώ θα χρησιμοποιήσω υβριδικό χρώμα και αρχίζω να βάφω την κολοκύθα μου. Βλέπετε πόσο καλή κάλυψη πραγματικά με το ένα πέρασμα έχει το υβριδικό μου χρώμα. Στο επάνω μέρος στο καπάκι μου θα χρησιμοποιήσω, είπαμε, την πάστα στον Effect Ακροτός, έτσι όρο, και θα περάσω τα μποναριστά κατά τόπους, αλλού πολύ, αλλού λίγο, την πάστα μου. Τώρα την κοινή κόλλα για το ντεκουπάζ, ανακοινώ επίσης πολύ καλά. Thank you.
ένα μαύρο χρώμα.
και η κολοκυθούλα μας είναι έτοιμη. Έτσι, δείτε πόσο όμορφη έχει γίνει. Και τα στοιχεία εδώ με τα πουλάκι. Ωραία. Αυτή λοιπόν. Οι κολοκυθούλες μας, οι παραμυθένιες, δείτε πόσο ωραία έχει γίνει. Έτσι, δείτε τι ωραία υφή έχει αφήσει ο συνδυασμός των χρωμάτων που έχουμε κάνει. Ελπίζω να σας άρεσε η τεχνική, που ήταν λίγο χρονοβόρο το βάψιμο, το κόλλημα, αλλά το αποτέλεσμα νομίζω μας δικαιώνει. Έτσι, εύχομαι να κάνετε και θα χαρώ να δω και εγώ τις δικές σας κολοκύθες, τις δικές σας παραμυθένιες κολοκύθες, έτσι βγαλμένες από το δικό σας ψυχικό κόσμο. Ωραία, γιατί εγώ κάθε φορά που ξεκινώ να κάνω κάτι είναι, δεν έχω κάτι στημένο, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι αυτό που μου βγαίνει εκείνη την ώρα και θέλω πάντα να το μοιράζομαι μαζί σας. Οπότε, θέλω να σας δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν πάλι εδώ παρέα στη συντροφιά του καλλιτεχνείου. Φτιάξαμε αυτές τις υπέροχες παραμυθένιες
κολοκυθούλες. Δείτε πόσο όμορφο έγινε και το έχω πολύ πρόχειρα έτσι κολλημένο με τις κόλλες τώρα, διότι δεν έχουν στεγνώσει, ωστόσο όμως είναι πάρα πολύ όμορφες. Η τεχνική φαντάζει εύκολη, είναι εύκολη, τολμήστε το. Οπότε θα χαρώ να δω τις δικές σας κολοκυθούλες, να τις ανεβάσετε και στην ομάδα του καλλιτεχνείου μας με πολύ χαρά, να τις θαυμάσουμε όλοι. Να ευχηθώ ένα καλό βράδυ με πάρα πολύ αγάπη, Αθανασία από το καλλιτεχνείο. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Έτσι, θα συνεχίσουμε λοιπόν τα μαθήματά μας κάθε Πέμπτη εδώ από το καλλιτεχνείο. Φροντίζω να σας δείχνω ό,τι όμορφο μπορώ. Και χαίρομαι που υπάρχει αυτή η ανταπόκριση από όλους εσάς. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, έχετε την αγάπη μου. Πολλά φιλιά, καλό βράδυ. Γεια σας. Σας φιλώ.